Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Μετά τις χθεσινές αλλεπάλληλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, να δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο λήψης νέων δημοσιονομικών μέτρων, πραγματοποιείται σήμερα το πρωί το κρίσιμο ραντεβού του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με την Τρόικα. Στο πλαίσιο αυτό, κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση φέρεται να αποτελούν τα περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα, καθώς επιθυμεί το δημοσιονομικό κενό ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2014 να κλείσει μόνο με διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Έκθεση σοκ του ΟΣΑ αποκαλύπτει 555 νομοθετικούς περιορισμούς που κρατούν ψηλά τις τιμές στην ελληνική αγορά εν μέσω κρίσης και δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός σύμφωνα με δημοσίευμα. Υποκαθεστώς ομοιρίας βρίσκονται μεταξύ άλλων το ψωμί, το γάλα, τα απορρυπατικά, τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα βιβλία και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για την καθημερινότητα του Έλληνα. Το τελικό κείμενο της έκθεσης θα παραδοθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, το δημοσίευμα δίνει τα συμπεράσματά του. Σε αυτά θα στηριχθεί νόμος που θα κατατεθεί άμεσα και θα προβλέπει την κατάργηση του συνόλου των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η σκούπα θα ξεκινάει από τις τιμές, θα περνάει από τις υπηρεσίες και θα φτάνει, για παράδειγμα, έως την κατάργηση όλων των τελών και των εισφορών υπέρ τρίτων. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται σήμερα Δευτέρα η σωρός του Γλαύκου Κληρίδη. Η κηδεία του βετεράνου πολιτικού και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει αύριο Τρίτη, δημοσία δαπάνη και με τιμές αρχηγού κράτους εν ενεργεία. Φόρο τιμή στον ιστορικό ηγέτη θα αποτίσουν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ημέρα της κηδείας θα τηρηθεί δημόσια αργία. Οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία και την πρεσβεία της Ελλάδος κυματίζουν με σύστιες. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοωμένους. Ένα αεροσκάφος Boeing 737 συνετρίβει κατά την προσγείωσή του στην πόλη Καζάν της Ρωσίας με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 50 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση U-363 από τη Μόσχα, έκανε την τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια να προσγειωθεί και εξεράγει όταν προσέκρουσε στον διάδρομο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το Boeing έχασε ύψος με μεγάλη ταχύτητα και η δεξαμενή των καυσίμων του εξεράγει κατά την πρόσκρουση. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ιωνίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.